Φίλες, φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα αρχίζει ένας νέος κύκλος με την σκέψη ότι έχουμε πολλές επιστολές από άτομα τα οποία αυτό τον καιρό είναι στην όχι καλύτερη τους κατάσταση και θα ήθελαν να μπορούν να έχουν κάτι που να επιμορφωθούν, γιατί γίνεται αντιληπτό ότι οι καιροί δεν είναι οι καλύτεροι. Λοιπόν, ακούσαμε αυτό το μήνυμα και επειδή ξέρετε ότι η σχολή δεν ήθελε ποτέ να δράσει κερδοσκοπικά, ήθελε μακάρι να μπορούσε να έχει και το κράτος κοντά και να βοηθούσε όσο ήταν δυνατόν για να παρήχαμε αυτά που θέλουμε και να γίνουμε και εμείς ένας πόλος λαϊκής επιμόρφωσης. Το θέλουμε πάρα πολύ. Κάνουμε ό,τι προσπάθεια μπορούμε, ό,τι βλέπετε και προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε από αυτά τα οποία διδάσκουμε σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρούμε πάρα πολύ υψηλό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι αυτόν τον καιρό, διότι είναι κάτι που, συγχωρέστε μας, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Στα 27 αυτά χρόνια, με τις προσπάθειές μας, με τις συνεργασίες μας, με τις αξιολογήσεις που έχουμε λάβει από το κοινό, που ήταν πάνω από 200, είχαμε μία άριστη αξιολόγηση που ήταν το 4,9 στα 5, δηλαδή μία αξιολόγηση που δεν ξέρω αν υπάρχει σε κάποιο πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα της χώρας. Στην τελευταία του προσπάθεια το μέσον που μιλάμε αυτή τη στιγμή έκανε ένα ξεκαθάρισμα σουμάροντας και ερευνώντας τα αρχεία των 5 τελευταίων ετών, υποθέτω, και μειώνοντας τα άτομα τα οποία έχουν ψηφίσει, αφήνει τα πιο σημαντικά κομμάτια, αυτά τα οποία δείχνουν του τι σχόλια γίνονται για την κάθε σχολή, και δίχως να το γνωρίζουμε, είδαμε προχθές ότι το 4,9 μετά έγινε 5 ακριβώς. Δηλαδή η αξιολόγηση η οποία μας δίνει το συγκεκριμένο μέσο είναι 5 στα 5. Δηλαδή είναι μια αξιολόγηση που δεν θα τη βρεις ούτε στην Ευρώπη, ούτε σε πανεπιστήμιο ευρωπαϊκό. Με το βάρος αυτής της χαράς και της ευθύνης, ξεκινάει σήμερα ένας κύκλος. Είχαμε πει 12-15 βίντεο, θα κάνουμε το 15 λεπτό. Αυτά που λέω τώρα δεν θα μετρηθούν στα 15 λεπτά. Απλώς είναι εισαγωγικά, ενημερωτικά. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τα βασικά σημεία, εκείνα τα οποία χρειάζονται να έχει κάποιος τις βασικές έννοιες. Γιατί, ας μην γελιόμαστε, σε 15 λεπτά, δηλαδή ρωτήσαμε ποιος χρόνος είναι καλύτερος για να... Άλλοι είπαν 3 λεπτά, 5 λεπτά, μην μας κάνετε μεγάλα βίντεο, αυτά της μιας ώρας μπαίνουμε, αν μας αρέσει μπαίνουμε, ακούμε 2 λεπτά και φεύγουμε. Λοιπόν, οι μεγάλες διαλέξεις, όσο και σημαντικές αν είναι και έχουν να πούνε κάτι, ο κόσμος είναι σε ταχύτητα πλέον, δεν έχει χρόνος να καθίσει να λύσει το πρόβλημα της ζωής του. Μπορεί μερικά πράγματα να είναι σημαντικά για μας,
δεν είναι για τον καθένα. Οπότε είπανε, οι πιο πολλοί λέγανε βίντεο του 5-10 λεπτών. Επειδή τελικά δεν θα γίνεται τίποτα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα και θα ήταν ο τίτλος και 5 λόγια, αποφασίσαμε να είναι 15 λεπτά βίντεο, που νομίζω και τα αυξήσαμε, ενώ γράψαμε 12-15, τα έχουμε πάει 20. Έχουμε δώσει 35 τίτλους και παρακαλούμε το κοινό να ψηφίζει. Μέσα στο Facebook υπάρχουν οι τίτλοι, μπορεί να επιλέγετε έναν από αυτούς ή και ένα δικό σας θέμα, και αν πολλοί ζητάνε ένα θέμα, δεν έχουμε πρόβλημα να μην αναφερόμαστε σε αυτό και να το αναλύουμε. Δηλαδή εδώ θα θέλαμε να γίνει όσο πιο διαδραστικό γίνεται. Κάνουμε μια προσφορά, έτσι, θα είναι ένα ωραίο αρχείο να έχετε, μπορεί να είναι δηλαδή από ελεύθερο σχέδιο, από χρώμα, από φιλοσοφία, από ιστορία τέχνης. Από τα τέσσερα αυτά μέρη, κάντε τις ερωτήσεις που θέλετε και παρακαλώ όσο μπορείτε να έρχεστε προετοιμασμένοι για να γράφετε εδώ αριστερά που υπάρχει μια ευκαιρία να γράφετε και να σας απαντάμε live αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ για τα πρώτα μηνύματα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έτσι ένα φάκελο που να έχει 20 βίντεο με τα πιο σημαντικά πράγματα. Αλλά στείλτε και εσείς τις δικές σας απορίες, ό,τι πιστεύετε ότι λείπει, γιατί εμείς με την εμπειρία που έχουμε από την τάξη, τι περίπου η τάξη, οι πρωτοετής έχουν ανάγκη να μάθουνε, βάλαμε αυτά κάτω. Λίγο από φιλοσοφία, λίγο από ιστορία, λίγο από τεχνικές, λίγο από υλικά, λίγο από χρώμα, λίγο από σχέδιο, προοπτική κτλ. Κοιτάμε να καλύψουμε τα βασικά κομμάτια και δυστυχώς το κάθε κομμάτι που θα καλύπτουμε θα είναι ένα μέρος του σημαντικού. Δεν μπορεί να βγει ένα βιβλίο σε 15 λεπτά. Απλώς όμως θα ξέρει κάποιος ότι τι ακριβώς είναι το βασικό, η βασική γραμμή αυτού του βίντεο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λοιπόν, σήμερα επελέγει το πρώτο θέμα, από εδώ αρχίζει ουσιαστικά, είναι σχεδόν παρά 20, άρα θα πάμε μέχρι παρά 5. Μπορεί κάποιος να γράφει, δεν ξέρω, ή να κατεβάσει αργότερα. Αυτά θα βγαίνουν στο YouTube και θα μένουν και στο Facebook το δικό μας, οπότε μπορεί κάποιος να τα συμβουλεύεται ή να τα κατεβάζει. Λοιπόν, ελεύθερο σχέδιο. Τι εννοούμε ελεύθερο σχέδιο? Τι δεν εννοούμε ελεύθερο σχέδιο? Ελεύθερο σχέδιο εννοείται η πρώτη προσπάθεια η οποία γίνεται με ένα από τα εξής αντικείμενα. Υλικά. Με μολύβι. Με τα μολύβια των διαβαθμίσεων HB, B, 2B, 3B, 4B έως 8 ή 9B ανάλογα με την εταιρεία, όπου B είναι ο βαθμός bold μαλακότητος και όσα περισσότερα B υπάρχουν, 2B, 4B, 8B κτλ, τόσο πιο μαλακό είναι το μολύβι και πιο μαύρο. Λοιπόν, οπότε για ένα γκρίζο σκληρό μολύβι θα παίρνουμε το HB, Hard Bold, ή H Hard, που δεν χρησιμοποιούνται στο ελεύθερο σχέδιο πολύ τα H, άντε το H να χρησιμοποιείται για το πρώτο. Συγχωρέστε με. Έχω μία ενημέρωση. Υπάρχει κάποιος που δεν βλέπει
υπάρχει κάποιος που έχει πρόβλημα, γιατί μάλλον από το control με εννοούν, με καλούν ότι κάτι δεν ακούγεται, κάτι δεν φαίνεται. Θα παρακαλούσα κάποιον να μιλήσω με το control ένα λεπτάκι. Ναι, παρακαλώ. Δεν βλέπουμε. Μου λένε ότι δεν βλέπουν κάποιοι, μάλλον δεν φαίνεται τίποτα στην οθόνη. Σωστό. Παρακαλώ πολύ, ας μου γράψει κάποιος εάν... Έχω τέλεια εικόνα και ήχο, γιατί μου είπανε ότι δεν υπάρχει, ότι δεν βλέπουν κάτι. Από ό,τι βλέπω, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, βλέπω ότι έχουμε καλή εικόνα και ήχο. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ελεύθερο σχέδιο. Ναι, υπάρχει να απαντήσω. Ναι. Ωραία, ωραία, ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ελεύθερο σχέδιο. Τι εννοούμε λέγοντας ελεύθερο σχέδιο? Ελεύθερο σχέδιο εννοούμε ότι θα προσπαθήσω, εάν έχω να φτιάξω έναν άνθρωπο, εάν έχω να φτιάξω ένα μπουκάλι, έχω να φτιάξω ένα πλοίο. Ναι, όλα εντάξει είναι. Όλα εντάξει είναι. Όλοι μου λένε όλα εντάξει είναι. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, το control επιμένει ότι δεν βλέπει και όλοι οι θεατές λένε ότι βλέπουν. Αυτά είναι τα αστεία. Λοιπόν, όταν θέλω λοιπόν να κάνω το σχέδιο ενός σπιτιού, τι ακριβώς εννοώ? Τι ακριβώς εννοώ? Ή είμαι στη ζωγραφική, έχω ένα ζωγραφικό πίνακα και πρέπει να κάνω το σχέδιο. Τι πρέπει να σκεφτώ? Τι είναι το σχέδιο λοιπόν? Το σχέδιο θα ήταν μία πολύ ελεύθερο, ένα ελεύθερο περίγραμμα όπου θα σκιαγραφούσα με πολύ ελεύθερη και απαλή γραμμή, ελεύθερη, το πρόσωπο, ας πούμε, το οποίο βλέπω απέναντί μου αυτή τη στιγμή. Κάνω εγώ το δικό μου πρόσωπο, θα έπρεπε να είναι το σχέδιο που θα είναι το περίγραμμα, που είναι η μύτη μου, που είναι το στόμα μου, που είναι τα γυαλιά μου, που είναι αυτά, με πολύ αυτιά, το ογιακά, πολύ απαλές γραμμές, ώστε να δώσω τα όρια. Άρα, με το σχέδιο προσπαθώ να δώσω τα όρια. Το περίγραμμα. Προσοχή. Το περίγραμμα δεν το κάνω με μια σκληρή γραμμή γύρω-γύρω. Είναι μια πολύ ελαφριά γραμμή και ατιμέλητη, θα έλεγα, η πρώτη γραμμή. Έτσι, μια γρήγορη γραμμή,
Εδώ περιμένουν τα μάτια, εδώ είναι η μύτη, εδώ είναι το στόμα, εδώ, εδώ κτλ. Ακολουθεί μία σκίαση. Κατά προτίμηση η σκίαση να είναι σε 45 μοιρών γωνία. Δηλαδή μία πλάγια σκίαση, κλείνοντας τα μάτια μας, έτσι όσο μπορούμε, ώστε να μην επιτρέπουμε στο φως να έρχεται μέσα και μας φωτίζει το φως και όλη η μορφή που βλέπουμε, την βλέπουμε φωτεινή, περιορίζουμε την ποσότητα φωτός και βλέπουμε τότε απέναντί μας με τα μάτια χαμηλά που τι από τη μορφή απέναντι έχει σκούρο και τι ανοιχτό. Προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε τις περιοχές πολύ ελαφριά, πολύ ελαφρά και με 45 μοίρες κλίση, με γραμμές κοντινές, δίνουμε αυτές τις σκιάσεις. Σκίαση ελαφριά. Τώρα, πώς το κάνω, πώς πιάνω μολύβι μου και κάνω, έτσι και κάνω το περίγραμμα? Όχι, σε καμία περίπτωση. Το μολύβι το κρατάω, αν αυτό είναι μολύβι, κρατάω ένα στυλό όπως βλέπετε, αν είναι μολύβι το κρατάω έτσι από μακριά. Και η κίνησή μου είναι αυτή. Έτσι, σκιάζω, κάνω κύκλους, κάνω κύκλους, τραβάω κάθετες, οριζόντιες. Έτσι. Όλες οι γραμμές μου είναι με το μολύβι μακριά. Ποτέ αυτή η λαβή τέτοια και με πίεση να κάνω γραμμές έτσι. Επίσης ένα εξαιρετικό λάθος. Ποτέ όταν θέλω να τραβήξω μια γραμμή δεν κάνω αυτό το επιμέρους. Τακ, 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 τακ. Δηλαδή με 10 αυτές να κάνω μια ευθεία γραμμή. Η ευθεία γραμμή θα φεύγει μια ευθεία. Από πάνω μέχρι κάτω. Μια λοξή. Μια έτσι. Απότομες γραμμές, ας είναι στραβές, αλλά με θάρρος. Έτσι, μία γραμμή με θάρρος και όχι μία γραμμή η οποία, δηλαδή κάνουμε ένα κύκλο, θα είναι ένα πράγμα έτσι. Ω, εκεί δεν φαίνεται. Δυστυχώς. Είναι πιο καλό να κάνω ένα πράγμα έτσι. Θέλω να κάνω μία σφαίρα, είναι πιο καλό να έχω 100 γραμμές, 100 γραμμές και να κάνω μία σφαίρα έτσι, βλέπετε, από το να προσπαθήσω να κάνω μία γραμμή έτσι και να κάνω μία σφαίρα έτσι, ενώ με τις πολλές γραμμές έτσι, έκανα τον κύκλο μου και μετά προσπαθώ μέσα να κάνω τις σκιές. Να κάνω σκιές μέσα. Άρα το ελεύθερο σχέδιο, γι' αυτό λέγεται και ελεύθερο, δεν προσπαθεί να κάνει λεπτομέρειες. Δεν προσπαθείτε δηλαδή να κάνετε ένα κύκλο και να λέτε προχωράω, 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 στρίβω κάτω και να το κάνετε αργά. Αυτό θα κάνει. Αυτό. Αυτός είναι ο κύκλος. Έτσι. Έτσι. Αυτός είναι ο κύκλος του ελευθέρου σχεδίου. Δεν είναι ο κύκλος που πάει τουκ, 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 τουκ και τουκ, 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 τουκ. Δηλαδή 5 ώρες για να κάνετε ένα κύκλο. Ελεύθερο το χέρι. Ελεύθερο. Και από μακριά το μολύβι που θα κινείται έτσι. Εκεί το μολύβι. Η τεχνική σας είναι εκεί πέρα. Έτσι. Αυτό. Τώρα. Ερωτήματα τα οποία μπαίνουν μέσα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το σχέδιο. Μπορώ να αρχίσω με το πινέλο απευθείας. Κοίτα, αν είσαι πολύ καλός και εξοικειωμένος με το σχέδιο, μπορεί να αρχίσει απευθείας με το πινέλο, ναι. Ουσιαστικά σχέδιο θα κάνεις και με το πινέλο. Θα κάνεις με το πινέλο σου, θα μορφοποιήσεις το εξωτερικό περίγραμμα
το αντικειμένο ή υποκειμένο που βλέπεις. Μπορείς, ο Καραβάτζο μπορούσε, ο Τιτσιάνο μπορούσε, ο Λεωνάρντο μπορούσε, λοιπόν, ο Μικελάντζελο μπορούσε. Θέλει εμπειρία, πολλή εμπειρία. Από την αρχή πρέπει να σκεφτόμαστε ότι δεν προσπαθούμε δεν προσπαθούμε να κάνουμε λεπτομέρειες με ακρίβεια. Ή πιο πολύ ακούω ότι εγώ είμαι πολύ λεπτομερής, κάνω πολύ λεπτομέρεια. Κάνω λεπτομέρεια μέσα στο μάτι, το γυαλί, θα σου φτιάξω το γυαλί. Δεν έχει έννοια. Στη σημερινή εποχή ειδικά δεν έχει καμία έννοια. Δεν καθόμαστε να κάνουμε λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες αν θέλουμε αργότερα, όταν έχουμε κατακτήσει την ευχέρεια δημιουργίας του περιγράμματος, της μορφής, στο οποίο μέσα είναι τα όρια δηλαδή, όπου μέσα θα τοποθετηθεί σε αυτή την περιοχή που την περιγράψαμε. Ελαφριά. Θα επιχειρήσουμε τώρα να βάλουμε το χρώμα. Γι' αυτό κάνουμε το ελεύθερο σχέδιο. Κάνουμε το περίγραμμα, τα όρια, το περιθώριο, το χώρο μέσα στο οποίο θα τοποθετεί το χρώμα. Και οι σκιάσεις του, τα φώτα του, ό,τι έχει μέσα αυτή η περιοχή. Ύψη, χαμηλά, κοιλάδες, ψηλά μέρη, χαμηλά μέρη. Αυτά, λοιπόν, όλα αυτά πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αποτυπωθούν. Λοιπόν, τώρα το σχέδιο κατά δύο μεγάλες σχολές. Η Φλωρεντίνη και η Βενετσιάνη. Η Φλωρεντίνη με τον Λεωνάρντο Νταβίντσι επικεφαλής λέγανε κανείς δεν μπορεί να κάνει ζωγραφική καλύτερη από την αξία του σχεδίου του. Εκείνο ήταν τελειωμένο. Αλλά για τον Λεωνάρντο, ο οποίος έκανε πειραματική και έρευνα επί δεκαετίες, ήξερε τι έλεγε. Όταν δεν μπορείς να κάνεις ένα σχήμα με το μολύβι μόνο, δηλαδή με ένα μαύρο, είναι το κάρβουνο, με ένα μαύρο μόνο και να μου αποδώσεις το αυτό που έχεις απέναντί σου, και να ξέρω ποιο είναι ανοιχτότερο, ποιο είναι σκουρότερο κτλ. Και αδυνατείς να το κάνεις αυτό, πώς θα κάνεις χρώμα μετά. Που το κάθε χρώμα, κίτρινο, κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί, πράσινο, μοβ κτλ. Έχουν και αυτά φως και σκιά. Άρα, αν δεν μπορείς να κάνεις μόνο τονικότητες, δηλαδή ανοιχτό σκούρο, μόνο με το μαύρο, δηλαδή με το μολύβι το κάρβουνο, πώς θα διαχειριστείς και τα χρώματα μετά. Που είναι και αυτά ανοιχτά σκούρα. Ανοιχτό κόκκινο, σκούρο κόκκινο. Ανοιχτό μπλε, σκούρο μπλε. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά αν δεν μπορείς να κάνεις μόνο το ένα. Λοιπόν, άρα προσοχή, έλεγαν οι Φλωρεντίνοι. Οι Ρωμαίοι, συγχωρέστε με, οι Ρωμαίοι λέγανε το ίδιο γιατί οι Φλωρεντίνοι είχαν πάει. Οι Βενετσιάνοι, με τους Τιτσιάνο, Μπελίνι, Τιντορέτο κτλ. Αυτοί λέγανε ότι ένα πολύ καλό σχέδιο είναι παρκές. Δεν είναι ανάγκη όμως δεν είναι ανάγκη, συγχωρέστε με, μπαίνουν διαφημίσεις. Λοιπόν, διαφημίσεις, θα ξεχάσω και το τι έλεγα. Λοιπόν, ήταν κάτι σημαντικό αυτό που είπε και επικεντρώθηκε. Λοιπόν, ψάχνω να βρω συνέχεια από αυτό που έλεγα, αλλά δεν πειράζει, θα το ξαναπάρω από την αρχή πάλι. Λοιπόν, οι Βενετσιάνοι λοιπόν θέλουν χρώμα. Οι άλλοι θέλουν σχέδιο. Τώρα, ποιο είναι πιο σημαντικό, σχέδιο ή χρώμα. Τα σημερινά δεδομένα
μιλάνε ότι το χρώμα είναι σημαντικότερο. Γιατί το χρώμα περικλεί μέσα το συνέστημα. Κάθε κλειδάριθμος, κάθε άνθρωπος έχει ένα κλειδάριθμο μέσα, συναισθηματικό, που είναι το κάθε χρώμα εκπροσωπεί μία συναισθηματική του αξία. Όταν αυτή κατατίθεται πάνω στο χαρτί, ουσιαστικά έχει μεταφέρει το συναισθημά του εκείνη την ώρα απάνω. Αφού είπαμε κάθε χρώμα ένα συναίσθημα. Το μολύβι δεν έχει αυτή την ιδιότητα. Δεν μπορεί να μεταφέρει συναίσθημα. Οπότε, το άσπρο και το μαύρο, μάλιστα, ούτε το άσπρο αλλά ούτε το μαύρο έχουν συναίσθημα και δεν είναι χρώματα. Αυτό να το ξέρουμε όταν το σχέδιο, μιλάμε για σχέδιο, δεν μιλάμε για ζωγραφική, μιλάμε για σχεδιαστή. Μιλάμε, ακόμα είμαστε στην περιοχή του σχεδιαστή, δεν έχουμε πει του ζωγράφου. Εάν, ας πούμε, ο υποψήφιος καλλιτέχνης ή ο καλλιτέχνης κάνουν 15, 20, 25 ωραία σχέδια, πρωτομές και τα λοιπά και εσωτερικούς χώρους και ό,τι θέλετε και εξωτερικούς και θέλουν να τα εκθέσουν, ποτέ δεν θα υποθεί ότι εξέθεσε 25 έργα ζωγραφικά. Είναι σχέδια. Έτσι, δεν είναι το σχέδιο ποτέ ζωγραφική. Ζωγραφική αρχίζει από τη στιγμή που θα μπει χρώμα μέσα. Λοιπόν, επίσης, αυτό είναι και θέμα εμπειρίας τώρα. Θα πρέπει να γνωστοποιήσουμε ότι το φως μειώνει την ένταση, την τονικότητα της γραμμής, την τονικότητα, την κάνει πολύ απαλή. Δηλαδή, η μεριά που θα επιλέξετε να έχετε το φως, όπου έρχεται το φως και θέλετε να κάνετε το περίγραμμα, πέστε ότι είναι από εδώ, αυτή η γραμμή πρέπει να είναι πολύ μαλακιά. Η ανάποδη μεριά, η απέναντι, όπου δέχεται τη σκιά, θα είναι λίγο πιο χοντρή, λίγο πιο μαύρη. Αν θέλετε, έτσι, την αρχή για να υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα της, η τονικότητα της γραμμής. Τι είναι πιο σημαντικό. Επίσης, μπορείτε να τονίζετε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος ή του αντικειμένου ή του υποκειμένου, ώστε να δίνετε έμφαση σε αυτό το σημείο, ότι πρόσεχε σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό. Εδώ θέλω να πέσει το μάτι σου πιο πολύ. Έτσι. Άρα η γραμμή σαν έμφαση και η γραμμή σαν πραγματικότητα. Σαν πραγματικότητα από τη μεριά του φωτός είναι λεπτή και από τη μεριά της σκίας είναι χοντρότερη. Τώρα, τα υλικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το ελεύθερο σχέδιο είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το μολύβι, είναι το μολύβι, το κάρβουνο, η σινική μελάνη, μελάνια γενικώς. Υπάρχουν διάφορα μελάνια στο εμπόριο. Η ακουαρέλα, αλλά είναι ρομπογιά. Οι ξυλομπογιές, βέβαια. Τα παστέλ. Όλη η περιοχή από τα παστέλ, από το soft pastel, το ξερό παστέλ, το κύρο παστέλ και το λάδο παστέλ, είναι υλικά τα οποία μπορεί να μας εξασφαλίσουν τη δημιουργία του περιγράμματος το οποίο θα τοποθετηθεί μέσα το χρώμα. Έτσι. Όμως, για να ολοκληρωθεί το σχέδιο, πρέπει, εάν επιμείνουμε σε ένα καλό σχέδιο, και πέστε ότι δεν θέλουμε να του βάλουμε χρώμα, εάν σε αυτή την περίπτωση που δεν θέλουμε και ας πούμε ότι είναι εισαγωγικές σε μια σχολή που πρέπει να το τελειοποιήσω το σχέδιο, τότε πρέπει η σκίασή μου, ένα άλλο κεφάλαιο που θα μας απασχολήσει μια άλλη φορά, η σκίασή μου,
επίσης σκίαση, φωσκιά, προοπτική, ατμοσφαιρική προοπτική. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε γύρω από το, από το σχέδιο. Το σχέδιο είναι μεγάλη περιοχή όπου χρειάζεται εμπειρία. Έτσι, σήμερα δεν θα μπορούμε να περάσουμε, γιατί κοιτάω δηλαδή το ρολόι, είμαστε μισή ώρα, εντάξει, έφαγα 10 λεπτά, είναι 20 λεπτά. Αλλά έχω και την υπόσχεση ότι τα βίντεο θα είναι μικρά για να διευκολύνονται εκείνοι που τα θέλουν και να μην απεραντολογούμε. Λοιπόν, στα επόμενα θα κοιτάξουμε να αναφερθούμε στη σύνθεση, στην προοπτική, στην ατμοσφαιρική προοπτική, στο φως σκιά, τι είναι σκιά, πώς βλέπουμε, αλλά το επόμενο θα είναι το χρώμα, όπως έχουμε αναγγείλει. Θα ήθελα να πω μια καλησπέρα στη Λίτσα Ραφτοπούλου, που είναι κοντά, καλησπέρα, στο Σάββα τον Αλμπάντη από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Σάββα. Στη Σύση Κοπάνου, καλησπέρα από Περαία. Κατερίνα Ραδάλη λέει καλησπέρα επίσης. Ο Μιχαήλ Μασούρας, καλησπέρα δάσκαλε από Καρδίτσα. Έτσι όπως το διαβάζω, θα είμαι ο δάσκαλος που είμαι από Καρδίτσα. Θεωρώ ότι είναι κόμμα. Καλησπέρα δάσκαλε, από Καρδίτσα είναι εκείνος μα. Έτσι. Λοιπόν, γιατί ο δάσκαλος από Καρδίτσα δεν είμαι ακόμα, μακάρι να ήμουν, ωραία περιοχή. Θεόδωρος Αναστασόπουλος μου απάντησε okay, ότι είναι εντάξει. Ο Σάββας Ζανβάτης επίσης μου απάντησε ότι ήταν όλα okay, όταν ρώτησε αν η εικόνα ήταν καλή, όπως και η Λίτσα Ραφτοπούλου, και η Βούλα Κολοπάνου, Κολιοπάνου με συγχωρείτε. Λασκένια Καραγιάννη επίσης, δηλαδή καλησπέρα μου λέει μια χαρά όλα. Και η Σαρία Αγγελική όλα καλά, η Ειρήνη Λιδία Δαμάκη όλα καλά, και το ίδιο η Σοφία Φωνιεδάκη, μόνο το κοντρόλ δεν με βλέπε καλά δηλαδή. Εκ των έσω τα βέλη. Η Αγγελική Κιούλου, μια χαρά σας βλέπω, και η Κατερίνη Αντάλη. Μαριλού Κωνσταντίνο, όλα μια χαρά. Θα παρακαλούσα να ψηφίσετε κάποιους από τους τίτλους που μπορείτε να διαμορφώσετε εσείς το πρόγραμμα των αναγκών σας για να μιλήσουμε για το επόμενο κεφάλαιο, έτσι. Η Μάρθα Κόλια, καλησπέρα από Κόρινθο, σπουδάστριά μας στο πτυχίο. Τώρα βλέπουμε, για ένα, λέει η Λίτσα Ραφτοπούλου, για ένα καλό έργο τέχνης θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο πρώτα να έχει γίνει ένα τέλειο σχέδιο πάνω στο καμβά και μετά να μπουν τα χρώματα? Το τέλειο δεν θα το... Κοιτάξτε, κανείς για κανένα τέλειο δεν θα λέει όχι. Αν μπορείς να κάνεις τέλειο σχέδιο, τέλειο χρώμα, τέλεια όλα, τι θα σου λέω, μην κάνεις τέλειο. Αλλά τώρα, αν το σχέδιο δεν είναι απόλυτα τέλειο, θα πέσουμε στη γραμμή της Βενετίας, που λέει ένα επαρκές σχέδιο είναι καλό, γιατί το χρώμα είναι η πεμπτουσία της ανάδειξης του θέματος. Και η σημερινή πραγματικότητα έδειξε ότι πραγματικά το χρώμα είναι εκείνο το οποίο μιλάει για τη ζωγραφική. Αλλά τι πιο ωραίο να έχεις και καλό σχέδιο και αμέσως η αισθητική σου να ικανοποιείται απόλυτα. Οπότε τι να σου πω, κάνε κακό σχέδιο και καλό χρώμα? Όχι βέβαια. Κατόρθωσε να κάνεις καλό σχέδιο, αλλά το κατόρθωσε κουμπάει πάνω στο κομμάτι, έχει εμπειρία, έχει γνώση, έχει υποδομές. Αυτά δεν μπορώ να στα πω τώρα και αμέσως θα πάω να κάνετε ένα καλό σχέδιο. Κατερίνα Δάλη, θα μπορούσα να σας παρακολουθήσω και πάνω από ώρα. Αποκομίζω πολλά, ευχαριστώ. Και εγώ θα μπορούσα να μιλήσω πάνω από ώρα, αλλά υπάρχουν διαμαρτυρίες των άλλων ότι δεν αντέχουμε τέτοια πίεση και σηκωνόμαστε ή φεύγουμε. Οπότε αναγκαστικά από εσάς εγώ κινήθηκα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Η Λυδία Δερμίκη, σπουδάστριά μας, καλησπέρα δάσκαλη, καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα Λυδία. Η Κατερίνα Δάλη, καλησπέρα από Δημότυχο. Πολύ ευχάριστο ο Εύρος να είναι κοντά μας επίσης. Έχουμε και από Αλεξανδρούπολη σπουδαστές. Από Εύρο ακόμα όχι, ελπίζω να αποκτήσουμε. Κατερίνα Τασούλη, ευχαριστούμε, είναι τέλειο αυτό που κάνετε. Τέλειο είναι και για μένα ότι έχουμε αυτή την παρέα και μπορούμε και επικοινωνούμε, διότι πραγματικά η χαρά είναι και για μας μεγάλη όταν μπορούμε και δίνουμε κάτι ελάχιστο αυτή τη στιγμή σε κάποιους που δεν έχουν τη δυνατότητα να το έχουν. Οπότε μην νομίζετε ότι αν μας δυσαρεστούσε θα είμαστε εδώ πέρα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Θα θέλαμε περισσότερο χρόνο να μιλάγατε. Τι να έλεγα, μου λέει Βούλα η κολλή πάνω. Θα μιλούσα, θέλω να σας πω κάτι από τη ζωή μου, δηλαδή. Να σας πω για τα παιδικά μου χρόνια όταν έπαιζα μπάλα, τι θέλετε να σας πω. Θα τραγουδούσα. Λοιπόν, η Σαρία Αγγελική. Θα θέλαμε να μας δίνει την ευκαιρία να σας ακούσουμε περισσότερη ώρα. Παιδιά, όταν ήμασταν στην περισσότερη ώρα, μπαίνατε 7 άτομα και φεύγατε μετά γιατί λέτε κουραζόστε. Κάντε μια σύσκεψη, αποφασίστε και φεύγατε. Πρώτη φορά βλέπω 43 άτομα στο καδράν, πάνω στο καδράν. Μέχρι 7, 10, 12 έβλεπα όταν ήταν η ώρα. Τέλος πάντων, αφού το αναγγείλαμε έτσι, ακούστε, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και 3 ώρες. Αυτό είχε και τα σύν, είχε και τα πλήν. Για να ακριβολογούμε, θα κλείναμε τη σχολή για να κάναμε αυτό. Γιατί θα μεταφέραμε όλο το πρόγραμμα εδώ, να το λέμε εδώ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, να δώσουμε ένα κομμάτι από αυτό και η συνέχεια για όσους επιθυμούν, δυστυχώς, γιατί δεν γίνεται ούτε σε 5, ούτε σε 10 λεπτά, ούτε σε 20 λεπτά. Δεν είναι τίποτα. Για μένα βλέπετε 3,5 χρόνια κάθομαι μία μισή ώρα κάθε φορά. Αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση. Είπαμε να κάνουμε μικρότερα βίντεο, ώστε να είναι πιο εύληπτα. Η πραγματική σπουδή δεν είναι εδώ μέσα. Εδώ είναι μια αφορμή που σας δίνουμε να γνωριστούμε, να δείτε κι εσείς τι σας ενδιαφέρει και να τα ξαναπούμε σε ένα πρόγραμμα. Αλλιώς δεν μαθαίνετε ζωγραφική διαλογραφία ή μπλα μπλα μισής ώρας. Απλώς είναι να δείτε, να λύσετε απορίες, να μου γράψετε εδώ πέρα αν κάτι δεν καταλαβαίνετε, να σας απαντήσω. Η Ειρήνη Λυδία Δαμάκη, την καλησπέρα μου από το Ηράκλειο Κρήτης. Η γενέτειρα των γονιών μου, δηλαδή η καταγωγή μου ουσιαστικά, καλησπέρα στο Ηράκλειο. Η Σαρία Αγγελική, τι είπε, θα ήθελα να μας δίνει την ευκαιρία να σας ακούσουμε περισσότερη ώρα. Δεν έχω αντίρρηση, στην τάξη ελάτε να με ακούσετε όση ώρα θέλετε. Έχουμε και έκτακτες ειδήσεις. Λοιπόν, για πρώτη φορά μπορεί να ήταν λίγο έτσι αναγνωριστικό, μπορεί να είμαστε λίγο μαζεμένοι, μαγκωμένοι κτλ. Ίσως. Βλέπω κι άλλα. Δημήτρης Νάκος. Ο Μάμρα ο Παντοτινός. Καλησπέρα Δημήτρη. Μπάμπης Σισμανίδης. Καλησπέρα. Από Ρη Παπά Κοζάνης. Κώστας Γκουντούνας. Καλησπέρα κύριε Κολίνα. Τι είναι ο Κολίνα? Α, ο Κολίνα ήταν ένας που θυμάμαι διαιτητής, έτσι κουρεμένος. Μοιάζουν λίγο, ήταν πιο αδύνατος αυτός. Δεν νομίζω μοιάζουν πολύ με τον Κολίνα, φίλε, σταμάτα τώρα. Λοιπόν,
Διονύση Γεωργιακόπουλος, θα ανταλλάσσω τάπες με ασφάλεια ζωής. Καλό, αυτό ότι ανταλλάσσει καλό είναι. Γιώργος Τσίντος, καλημέρα από την Παπά Λάρισας. Γιώργος Παλιαράκης, καλησπέρα από Παγίδα Αγίου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Γιώργο. Ντανιέλ Τσακίρης, τα φιλιά μας από τη Ρονίμου Ημαθίας. Ευχαριστούμε πολύ. Αλέξης Βότση, καλησπέρα από Τσάκου Ημαθίας. Ημαθία, η Βέρεια δηλαδή. Πιάσαμε όλη την περιοχή εκεί πέρα. Μαρία Καϊοπούλου, με τον πόσο. Τι πάει να πει αυτό με τον πόσο. Δεν το καταλαβαίνω. Α, καλησπέρα Μαρία. Λάντρης Κορίτα, καλησπέρα από Crystal Palace Αγγλίας. Crystal Palace, είχα μείνει και στο Crystal Palace. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Αποστόλης Ανδριόπουλος, καλησπέρα. Θέλω να σου γλύψω την καράφλα. Αυτός είναι πολύ επιδηλωτικός. Πέσαμε σε ρωτιάρι. Όλες τις προσφορές δεκτές, φίλε μου. Είσαι χιουμορίστας, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν σε βλέπω να δω το τι αντίστοιχο θα μπορούσα να κάνω κι εγώ, αλλά τέλος πάντων θα ανταλλάξουμε κάποιες φιλοφρονήσεις. Γιώργος Τσίτζος, κλείσε φως αντανακλά στη Φαράγγλια, τυφλώνουμε. Δύο τα θύματα. Γρηγόρης Καλ, είσαι λίγο χλωμός, να πάρω ένα γιατρό. Καλησπέρα από κατοίκη Δομοκού. Πολλές καλησπέρες από Λειψό Λακωνίας. Κωνσταντίνος Ζακέος, καλησπέρα από Λάκας μας Κύρου. Κώστας Γκουντούνας, καλησπέρα από συγγνώμη, έχω μια ειδοποίηση πάλι από το control. Καλησπέρα από Ζανή Καλαμάτας, λέει ο Γιώργος Τυροκόμος, Αποστόλης Ανδριόπουλος. Αύριο μπορεί να το διαβάσεις στο σχολείο μου. Γρηγόρης Καλ, καλησπέρα από Κάμισο του Καναδά. Μάριος Σάκαλης, καλησπέρα από Βάιναλντουμ Ολλανδίας. Μαρία Καϊοπούλου, όπα, λάθος τσάτ. Γεωργία Ζήνα, καλησπερούδια. Κώστας Ταταράκης. Συγχωρέστε με ένα λεπτό. Ξαναπαίρνω για μια σημείωση. Καλησπέρα από Λαρακό Ευβίας, Νίκος Τόγιας. Γιώργος Τσίτζος. Ναι. Οκ. Λοιπόν, τέλος πάντων, οι φίλοι εδώ πέρα δεν έχει πολύ σημασία. Δείχνουν την αγάπη τους, τη φιλία τους, το χιούμορ τους. Δεν μας ενδιαφέρει. Τόσο δεν είναι η εκπομπή για να διαβάσουμε τα χιουμοριστικά ή τα... Ευχαριστούμε πάντως όλους για ό,τι έγραψαν. Την άλλη εβδομάδα, όχι μάλλον Δευτέρα, όπως έχουμε πει, Δευτέρα θα είναι
θα είναι το χρώμα, θα πούμε κάτι για το χρώμα. Δηλαδή η εκπομπή αυτή, η επιμορφωτική αυτή με τα 20 βίντεο θα είναι Δευτέρα και Παρασκευή. Στο διάστημα αυτό δεν θα γίνεται η εκπομπή της Παρασκευής που ήταν της 1 ώρας, που ήταν 9.30 με 10.30. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε καλό βράδυ και ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, που ελπίζω την άλλη φορά να με το χρώμα που είναι και πιο βασικό και πιο πιο εύληπτο για τον καθένα και έχει πιο ανάγκη να το επεξεργαστεί, να τα πούμε την Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ πέρα πάλι στην ώρα στις 9.30. Εάν κάτι δεν πάει καλά, θα μου το πείτε πάλι για να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε, αν γίνεται, και γιατί είναι και θέμα διαχείρισης του μέσου που έχουμε, ότι να βολεύει όλους μας. Αλλά επειδή είναι αυτό τώρα κάποια πράγματα με τις απαγορεύσεις της κίνησης και τα λοιπά, αν κάτι ενοχλεί, πέστε το μου και μην ξεχάσετε, έχουμε μέσα στο Facebook, μέσα στην ανάρτηση που κάναμε, έχουμε 35 περίπου τίτλους, που μπορούσαν να είναι και 200 τίτλοι. Μπορείτε να προσθέσετε και κάτι που σας ενδιαφέρει, για να το δούμε αν μπορούμε, μπορούμε, και αν το ψηφίσουν και κάποιοι άλλοι, να το βάλουμε μπροστά, να σας μιλήσουμε και γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχετε καλό βράδυ. Θα τα πούμε Δευτέρα στις 9.30. Γεια σας.